Όταν ήρθε το τμήμα περιουσίας στη Διεύθυνση Επιφυξιακού Σχεδιασμού, ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έπρεπε να δούμε ήταν και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία διαχειριζόταν οι παλιές εταιρείες του Δήμου, οι οποίες ήταν υποκαθάριση. Από αυτές, η βασική εταιρεία η οποία είχε περιουσιακά στοιχεία και διαχειριζόταν ήταν η αναπτυξιακή της ΕΡΕΣΟΥ, η οποία διαχειρίζεται το ηλεκτρικό της Βατούσας και έχει μισθώσει και 40 στρέμματα για τις ανεμογεννήτριες από τις οποίες παίρνει μίσθωμα. Όλες οι αναπτυξιακές εταιρείες του πρώην Δήμου Λέσβου έπρεπε να είχαν καθαριστεί με βάση την τελευταία απόφαση που πάθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Λέσβου μέχρι 31/12/2015. Από εκεί και πέρα θα χρειάζεται καινούργια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη με βάση την νομοθεσία και στη συνέχεια η επικεντρωμένη διοίκηση με απόφασή της θα ορίσει τυχόν παράταση της εκαθάρισης. Από το 2015 δεν υπάρχει τέτοια απόφαση και επομένως αυτή τη στιγμή όλοι μας είμαστε κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά έκθετοι με την έννοια ότι από το 2015 έπρεπε να υπάρχει κάποια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το τι θα γίνει με την εκαθάριση. Αν θα συνεχίσει ο ίδιος εκαθαριστής, αν θα αλλάξει ο εκαθαριστής ή οτιδήποτε άλλο. Ή και πότε πρέπει να ολοκληρωθεί η εκαθάριση. Με αυτή την έννοια έρχεται το θέμα σήμερα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά. Αν θέλετε κάποια ερώτηση. Λοιπόν, καταρχήν, πρωτού ξεκινήσουμε, να πω ότι έχει έρθει στην εδρέαση και η κυρία Γιάννη Κοκκινέλια Σανούλα, αν θεωρηθεί παρούσα. Και επίσης να σας ενημερώσω, στη σημερινή συνεδρίαση είχαν κληθεί ο κύριος Βερής, ο κύριος, πώς λέγεται το άλλο σου καθαριστής, Κατερνέλης, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Άντισσας, κύριος Καραμιχαήλ. Ο κύριος Καραμιχαήλ λείπει, από όσο γνωρίζω. Έλαβα σήμερα ένα mail, το οποίο όμως ήρθε αργά και δεν μπορώ να σας το προωθήσω. Είναι από τον κύριο Πέτρου, ο οποίος είναι δικηγόρος, ο οποίος έχει χειριστεί τις υποθέσεις της αναπτυξιακής ΕΡΕΣΟΥ Αντίσσας, ο οποίος μου έχει στείλει όλο αυτό, εδώ πέρα. Μέσα εδώ είναι, θα σας τα στείλω στο mail αύριο το πρωί, είναι όλες οι αποφάσεις των δικαστηρίων που αφοράν διεκδικήσεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τα δικαστήρια που έχουν γίνει μέχρι και τώρα, και το ένα τελευταίο, η ημερομηνία του οποίου είναι μέσα στο 22 και είναι το τελευταίο δικαστήριο για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης, ο κύριος Πέτρου μου σύνυψε στο mail μια βεβαίωση νοσηλείας για τον κύριο Παναγιώτη Βερή, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο από χθες. Επίσης, μου έχει στείλει ένα υπόμνημα το οποίο αφορά τη συγκεκριμένη εταιρεία, το οποίο δεν ξέρω αν θέλετε να σας το διαβάσω ολόκληρο. Έτσι. Στην ουσία το είναι αρκετά μεγάλο, αλλά μπορώ να σας πω ότι επειδή πρόλαβα και το διάβασα, η ουσία του είναι ότι η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου ΕΡΕΣΟΥ Αντίσσας δεν υπάγεται στην νομοθεσία η οποία αναφέρεται στην εισήγηση από την Αντιδημαρχία, διότι θεωρείται αμυγής εταιρεία. Συγγνώμη λίγο. Θεωρείται αμυγής εταιρεία και όχι κοινοφελής. Στην περίπτωση αυτής δεν ισχύει οκταετία. Δεν υπάρχει χρονικό όριο εκαθάρισης. Και επίσης το 20 λέει ότι αν το 2020 άλλαξε ο νόμος και πλέον δεν ισχύει χρονικό όριο καθάρισης ούτε για τις κοινοφελείς εταιρείες πλέον. Και επίσης, ας πούμε, αναφέρει κάποια πράγματα και ότι ισχύει ποιο είναι το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει την εκαθάριση αυτών των εταιρείων. Στο οποίο σου λέει ότι μέχρι και να τελειώσουν τα δικαστήρια και να τελειώσουν οι διεκδικήσεις τρίτων κτλ., η καθάριση δεν τελειώνει. Υπ' αυτήν την έννοια, η αλλαγή εκαθαριστή δεν προσφέρει κάτι στην ταχύτητα που θα επιληθεί η υπόθεση στα δικαστήρια. Και, εν πάση περιπτώσει, θα σας στείλω όλα και, αν θέλετε, μπορώ να σας το διαβάσω και όλο εδώ πέρα. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις προς τον κύριο Μάντζαρη, πιθανώς, ή ό,τι άλλο θέλετε. Πρόεδρε, αυτό το 20
Ο δικηγόρος. Ο Πέτρο. Αυτό μου το έστειλε σήμερα ο Πέτρο, αργά το μεσημέρι. Μου έχει στείλει και όλα αυτά που βλέπετε, αυτά είναι τα δικαστήρια. Αυτός μιλάει σαν δικηγόρος του Περί. Θα σας πω, νομίζω σαν δικηγόρος της αναπτυξιακής. Να σας διαβάσω λίγο το υπόμνημα σαν τι αναφέρεται, διότι μπορεί να αναφέρεται και διαφορετικά. Υπόμνημα στρατείου Πέτρου του Νικολάου, δικηγόρου κατοίκου Μυτιλήνης κτλ. Υπό την ιδιότητα του πληρεξουσίου δικηγόρου του Παναγιώτου Βερή του Παντελή, συνεκαθαριστή της λυθήσης και τελούσας υπό εκαθάριση αμυγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία αμυγής επιχείρηση ανάπτυξη του Δήμου Ρουσού Αντίσης. Όχι, είναι με την ιδιότητα του πληρεξουσίου δικηγόρου. Το υπόμνημα. Τα υπόλοιπα που με έχει στείλει από το γραφείο του κτλ. Είναι αποφάσει από μονομιλή πρωτοδικία, κυρίως από μονομιλή πρωτοδικία Μυτιλήνης οι πιο πολλές, έτσι, και από τις οποίες από αύριο το πρωί θα είναι και στη διάθεσή σας. Ο κύριος Αποστόλου. Την εταιρεία, ο κύριος... Ναι, ήταν στα δικαστήρια, σαν δικηγόρος. Στην εταιρεία. Ναι. Υποεκαθάριση. Ναι, της υποεκαθάριση. Ήθελα να ρωτήσω. Ορίστε. Τα δικαστήρια έχουν τελειώσει ή είναι ακόμα σε κρεμότητα? Κρεμή ακόμα ένα, από ό,τι λέει ο κύριος Πέτρου. Πότε θα γίνει αυτό? Λοιπόν, αυτή η ιστορία εδώ πέρα, το πρώτο, η πρώτη απόφαση που έχω είναι από το 2007 και προχωράει, φτάνει στο 2022. Το τελευταίο είναι μια αγωγή, από ό,τι βλέπω, η οποία στρέφεται κατά της εταιρείας. Είναι από μια άλλη εταιρεία. Το δικαστήριο το τελευταίο και δεν έχει γίνει, από όσο ξεγνωρίζω εγώ. Δεν μπορεί και να γίνει αυτό, να γίνει μετά έφεση σε αυτή την απόφαση θα βγάλει το δικαστήριο. Προφανώς. Το δικαστήριο ξέρετε ότι εντάξει, άλλο το πρωτόδικο, άλλο στο δεύτερο βαθμό, άλλο που θέλει. Άρα υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα. Υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα, έτσι λέει ο κύριος Πέτρο. Τον οποίο τον κάλεσε να έρθει και αυτός εδώ, αλλά αντί να έρθει μου έστειλε υπόμνημα. Έτσι ο κύριος Βερής προφανώς δεν μπορούσε γιατί είναι στο νοσοκομείο. Ο κύριος, πώς τον είπαμε τον άλλο κύριο, τον κάλεσε και αυτό. Ορίστε ο κύριος Δήμαρχος. Μία ερώτηση κύριε Μάντζαρη. Είπατε ότι η λήξη έγινε το 2015, έτσι. Το 2015 είναι η τελευταία αποδεσμία που δόθηκε για όλες τις αναπτυξιακές. Για όλες τις αναπτυξιακές. Δηλαδή στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σωστά. Ναι. Έκτοτε δεν δόθηκε παράταση. Όχι. Δεν έχω εγώ απόφαση και δεν μπόρεσα να βρω άλλη απόφαση. Δεν ξέρω. Πιθανόν να υπάρχει. Να μην ξέρω. Στο πάκι μου δεν υπάρχει κάτι. Ούτε εμείς μπορέσαμε να βρούμε. Δεν υπάρχει άλλη απόφαση. Παράταση. Πώς θα μπορούσε το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο από το 2019 και μετά να δώσει παράταση ή να αλλάξει καθαριστή τη στιγμή που υπήρχε το κενό διάστημα του 2015 με το 2019? Έχουμε εδώ ένα έγγραφο της αποκεντρωμένης. Που λέει? Που λέει ότι η παράταση που είχε δοθεί ήταν μέχρι 31/12, ναι, και κατόπιν τον ανατέχω παρακαλούμε για τις νόμιμες ενέργειές σας. 31/12 πότε? Το 2015. Ναι. Κατόπιν τον ανατέχω παρακαλούμε για τις νόμιμες ενέργειές σας αποστέλλοντας την υπηρεσία μας την προβλεπόμενη εκ του νόμου και ολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, το διάστημα. Δημοτικό Συμβουλίου. Το διάστημα από το 2015 μέχρι σήμερα. Αυτό δεν ξέρω. Τι εννοείται δεν ξέρω. Δεν είμαι νομικός για να σας απαντήσω γι' αυτό. Ναι, αλλά εσείς σαν υπηρεσία τι λέτε. Σαν υπηρεσία λέω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα πρέπει να αποφασίσει να δώσει παράταση ή με τον ίδιο εκαθαριστή ή με διαφορετικό. Ναι, να αποφασίσει, αλλά το κενό διάστημα τι θα γίνει. Άμα δώσει παράταση, θα δώσει παράταση κανονικά. Είναι δυνατόν να δώσει από το 2015 παράταση? Όχι από το 2015. Αλλά από σήμερα θα δώσει. Και οι πράξεις που γίνανε από το 2015 μέχρι σήμερα τι είναι, νόμιμες ή παράνομες? Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Παίρνετε μια εισήγηση εδώ πέρα. Σας έκανα δύο ερωτήσεις και μου είπατε δύο φορές δεν ξέρω να απαντήσω. Εγώ σας έκανα μια εισήγηση στη βάση του εγγράφου της αποκεντρωμένης. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει απόφαση. Εμείς θα πάρουμε λοιπόν απόφαση. 15 Συμβούλιο, από
Στο υπάρχουν. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχουν, ναι, σα ειδικό. Από το 2015 μέχρι σήμερα, οι πράξεις οι οποίες έγιναν, πήραν χρήματα, δεν πήραν χρήματα. Γίνανε δικαστήρια, δεν είναι. Αυτό το κρατήθησα από κεντρωμένες, ποτέ είχε έρθει κύριε Πατέρα. Τώρα. 20 Σεπτεμβρίου. Οι πράξεις λοιπόν από το 2015 έως σήμερα, ποιος θα μας απαντήσει αν είναι νόμιμες ή όχι. Ο δικηγόρος. Ποιος δικηγόρος. Αυτό θα ζητήσουμε να βάλουμε να δείτε εκεί. Σήμερα. Να ορίσουμε δικηγόρο συνεπώς. Έχω διάφορες προτάσεις για τη σύγκριση που είχα κάνει στις 2 Ενάτου και δεν τη φέρατε ποτέ στο Συμβούλιο. Ήταν για να ενημερώσω το σώμα για το. Στις 2 Ενάτου κύριε Νούση είπατε στην Ιταλία. Όχι, είχα φύγει στην Ιταλία. Πότε να το κάνουμε στο Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο που κάνατε. Και πριν έχουμε και άλλη σύγκριση δικιά μου που δεν φέρατε ποτέ στο Συμβούλιο. Δεν φέρατε. Όχι, μετά από αυτήν έγιναν και την αποσύραμε, γιατί εσείς κύριε Δήμαρχε εγγυηθήκατε προσωπικά ότι θα μεσολαβούσατε στον κύριο Βερή να φέρει τα στοιχεία που έχει. Και οπότε ήταν παρόν και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Άτισσας. Λοιπόν, και περιμέναμε και δεν ήρθαν ποτέ αυτά τα στοιχεία. Απαντήσεις αυτά που ρωτώ έχετε. Όχι, απαντήσεις αυτά που σε ρωτάω εγώ έχεις. Ναι, αυτά που σας ρωτάω εγώ έχετε απαντήσεις γιατί δεν ήρθαν τα. Σας ρώτησα ότι εγγυηθήκατε προσωπικά σε μέναν και στον πρόεδρο της Άντσας να αποσύρουμε το θέμα στο Συμβούλιο. Εντάξει, απάντα. Αφήστε να απαντήσετε. Ναι, απαντήστε. Ναι, ναι, μπράβο, εξηγήστε. Ναι, ναι, απαντήστε, απαντήστε. Έγινε η κουβέντα. Και δεν τα έφερε ποτέ. Και σας ενόχλησα. Και σας είπα γιατί. Και μετά από αυτό έφερα και θέμα στο Συμβούλιο. Που δεν το βάλατε. Και μετά στις αρχές του Σεπτεμβρίου, 2 Σεπτεμβρίου, έκανα εισήγηση για να μπει πάλι στο Συμβούλιο. Και πάλι δεν το βάλατε. Με τη σημερινή εισήγηση έμεινε. Από τότε έχουν περάσει 2 μήνες και 2 συμβούλια ή 3. Τον ένα είπατε. Ναι, τον ένα έλειπα. Έγιναν συμβούλια. Γιατί δεν τα φέρατε. Στο επόμενο που ήμουν εδώ, το περασμένο που ήμουν εδώ, γιατί δεν το φέρατε πάλι. Ήσασταν στο προηγούμενο συμβούλιο. Βεβαίως. Ήσασταν εδώ. Εδώ ήμουν. Ήσασταν εδώ. Εδώ, άλλο αν δεν ήρθα. Δεν υπήρχε θέμα, μα ήταν θέμα, θα ερχόμουν γιατί εφημέρευα επάνω. Δεν εφημέρευα. Εφημέρευα την κυρία Μπέκα. Ήμουν κουρασμένο. Το βάλατε θέμα, αλήθεια λέω. Το είχατε θέμα στα συμβούλια και δεν το είδα. Το βάλατε θέμα κύριε Δήμαρχε στο Συμβούλιο και δεν είπα. Μήπως δεν θυμάστε καλά. Σας ρωτάω, απαντήστε. Το βάλατε θέμα στο Συμβούλιο και δεν ήρθα. Ήτανε στα θέματα τα τακτικά της συμφωνίας σας. Ήτανε. Πού να το ξέρω, αν μίλησε τα νύχια μου. Να το λέγατε. Εσείς ήσασταν. Δεν ήμουν, όχι. Εσείς το βάλατε στα τακτικά. Μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση μια χαρά. Λοιπόν, καταρχήν. Για ένα μήνα λείπατε, από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Όταν ρώτησα τον κύριο Μάντζαρη πότε θα επιστρέψετε για να βάλω συμβούλιο κτλ. Έτσι. Ήρθε ο κύριος Μάντζαρης, μου λέει: σας παρακαλούμε πάρα πολύ, επειδή ο κύριος Ρούς θα εφημερεύσει Δευτέρα και Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, να βάλω το συμβούλιο Τρίτη. Το βάζω Τρίτη, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, με την έννοια του γιατρού. Έτσι. Ενώ εφημερεύω εγώ Τρίτη, χρειάστηκε να αλλάξω εγώ την εφημερία μου και να κουραστώ εγώ πολύ παραπάνω. Έτσι. Όπως και τώρα το είχα βάλει Δευτέρα, διότι δεν ήξερα το πρόγραμμά σας και γυρέψατε πάλι να μπει Τρίτη. Ναι, Κυριακή Δευτέρα. Ναι. Και εγώ πάλι εφημερεύω σήμερα και έχω συνάδελφο πίσω στο κέντρο γιατρού. Λοιπόν, ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι για να εξυπηρετήσω την κατάσταση έχω κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Δεύτερον, όταν γυρίσατε και ήθελα να βάλω το συμβούλιο, με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Παντελής Βερής και μου είπε ότι τις μέρες αυτές θα είναι στην Αθήνα για ιατρικούς λόγους. Εντάξει. Όπως και έγινε. Ο άνθρωπος γύρισε από εκεί. Έμεινε στο σπίτι τις προηγούμενες μέρες. Τέλος πάντων, σε αυτό, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα, να το πούμε. Χρειάστηκε χτες να γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο. Λοιπόν, βλέπετε ότι προσπάθησα να έχω εδώ πέρα και τις δύο απόψεις. Να έχω και τον κύριο Βερή και την άποψη τη δικιά σας. Η προσπάθεια που έκανα ήταν αυτή. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα, για να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, επί της συζητήσεως λοιπόν, ερωτήσεις από τους συναδέλφους, η κυρία Ζωγράφου. Εταιρείες προηγουμένων δήμων που είχε αναλάβει μετά ο ενιαίος δήμος ήταν αρκετές. Για παράδειγμα, η ΕΘΥΠ εκαθαρίστηκε. Η απόφαση να δοθεί παράταση στις εκαθαρίσεις έπρεπε να πάρθει για κάθε μία εταιρεία
χωριστά, κύριε Μάτζαρη, αυτό κατάλαβα. Γιατί τη στιγμή που κάποια την σπρώξανε έτσι και εκείνη καθυστερούσε, το θυμόσαστε καλά το θέμα στα Ιαματικά, στον Πολυκνήτο. Το σπρώξανε, μέσα και εγώ λιγάκι, έγινε. Τις άλλες εταιρείες δεν τους ενδιέφερε, και αν πούμε ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή, άιντε και δεν την ενδιέφερε. Ετούτη δεν ήξερε το θέμα εξ αρχής. Γιατί, θα το ξαναθυμίσω αυτό, ο Δήμαρχος υπήρξε μέλος της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Δεν μπορεί να αποποιείτε τα πάντα όλα, ότι δεν ήξερε, δεν μπορούσε, γιατί τα φταίνει η προηγούμενη. Θα σας απαντήσω στο σκέλος που με αφορά. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι τις 31 12 του 2015 δόθηκε με την απόφαση 820 του 2015 του πρώην Δήμου Λέσβου παράταση για την εγκαθάριση 10 τέτοιων επιχειρήσεων. Η Εθνική ήταν η μοναδική που εγκαθαρίστηκε νωρίτερα. Οι υπόλοιπες όλες είναι υποκαθάριση. Απλά αυτή ήρθε στη δική μας την υπηρεσία επειδή έχει περιουσιακά στοιχεία και έπαιρνε το ζήτημα τι γίνεται με τα περιουσιακά στοιχεία. Οι άλλες δεν έχουν καθόλου. Όλες οι υπόλοιπες, όλες των λαών. Έχουν υπερβολή στο σπίτι και τέτοια οι περισσότερες. Είναι του Δήμου. Είναι του Δήμου. Κύριος Αποστόλου. Για να ενημερώσω το Συμβούλιο, πρέπει να ξέρετε ότι εκκρεμούν και άλλες εταιρείες για εκαθάριση. Από ό,τι ξέρω, ας πούμε, η εταιρεία του Μανταμά δεν έχει καθαριστεί και νομίζω είναι άλλες 4-5 μαζί. Τα έχει πήρε ένας δικηγόρος, έχουν μπλέξει εκεί, ούτε ξέρω, δεν μπορούν να βρουν άκρη, δεν ξέρω τι γίνεται. Άρα δηλαδή, όχι το 15 δεν τελειώσαν. Ξέρω τώρα ότι εκκρεμούν. Η επιχείρηση του Μανταμάδου έχει περιουσιακά στοιχεία. Γνωρίζετε εσείς, κύριε Αποστόλου. Ο Δήμος είχε, ήταν το σφαγείο του Μανταμάδου. Του Δήμου ήταν το. Ήταν η εταιρεία αυτή το δούλευε, ας πούμε, με ρήμνη της εταιρείας του. Όταν έγινε ο ένας ο Δήμος της Λέσβου, όλες αυτές οι εταιρείες έκαναν την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Λέσβου. Εκεί πέρα λοιπόν πήγαν για να εκαθαριστούν του Μανταμάδου, της Γέρας, νομίζω κι άλλες, είναι 5-6 εταιρείες. Τα πήρε κάποιος ορκωτός λογιστής, δεν ξέρω ποιοι τα πήραν, μπλέξαν εκεί, πάντως δεν έχει τελειώσει η εκαθάριση. Το λέω αυτό γιατί μένα με έχουν καταλογίσει να πληρώσω κάτι, επειδή δεν κάναν δήλωση ΦΠΑ και τέτοια. Εισηγηθεί από τη δική του πλευρά και ο αντιδήμαρχος που χειριζόταν το θέμα μέχρι προχθές για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα τι συνέβη. Κύριο Σαλκαμάρας. Ο αντιδήμαρχος που χειριζόταν τον τελευταίο χρόνο, τα δύο πρώτα χρόνια, ποιος του κύριε ήταν, κύριε Καθήκη. Όχι, ήταν αρμόδιο. Ποιος ήταν. Όνομα είχε. Βεβαίως. Πώς λεγόταν. Ήταν οικονομική υπηρεσία. Επειδή καταλαβαίνω. Εδώ δώσουμε να απαντήσω εδώ πέρα για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η περιουσία ήταν στην οικονομική υπηρεσία. Μέχρι που έγινε ο καινούριος ΟΕΗ που άλλαξε και ήρθε η περιουσία όλη, η διαχείριση της περιουσίας ήρθε μία πρώτη του 21, ήρθε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Αντιδήμαρχος ήμουν εγώ εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, να σας πω κάτι τι συνέβη. Η περιουσία εμείς, εγώ υπάλληλο παρέλαβα για πρώτη φορά για να έχω το Μάρτιο. Εξηγώ. Όχι, εξηγώ γιατί ο τρόπος που το λες, Δήμαρχε, σου μιλάω στον ελληνικό συνειδητά, είναι για να αφήνει σκιές. Εγώ θέλω να είναι καθαρά τα πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα απαντήσω ακριβώς τι έγινε. Η περιουσία ήρθε, είχε το θέμα των. Να καταγραφεί η περιουσία. Να το πω. Λοιπόν, η περιουσία ήρθε, τακτοποιήθηκε όλοι, καταγραφήκαν όλα. Λοιπόν, η περιουσία ήρθε, τακτοποιήθηκαν όλα τα πράγματα και τακτοποιήθηκαν τα κληροδοτήματα κυρίως, τα οποία είχαν εντολή εισαγγελέα. Κάποια κληροδοτήματα να ξεκαθαριστούν. Τα κοιτάξαμε, δύο ήταν. Τα κοιτάξαμε, το Πατσατζή και το Καραγιανοπούλιο ήταν. Δύο ήταν. Δύο ήταν. Λοιπόν, πήραμε δικηγόρο, μπήκε σε μια σειρά το πράγμα, δοθήκαν οι ανάλογες παρατάσεις που χρειαζόταν για να μπορούμε να το χειριστούμε, μην τρέχουμε
ότι δεν υλοποιήσαμε την αλληλεγγύη εισαγγελέα και εκεί έγινε το θέμα. Εκεί τακτοποιήθηκε. Λοιπόν, ο κύριος Ρούσης παρέλαβε μετά από μένα καθαρά κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειαζόταν να ασχοληθεί, που εγώ παραλαμβάνω για πρώτη φορά την περιουσία έπρεπε να ασχοληθώ και ασχολήθηκε με το θέμα το οποίο το ήξερε και από παλιά. 19, κύριε Ζαφίρε, δεν τα θυμάστε καλά. Τα δύο κληροδοτήματα που με μιλήσει εισαγγελέα ασχοληθήκαμε από το 19, όχι από το 20. Θα τα λέτε σωστά. Λοιπόν, θέλετε να σα πω τι αποφάσει. Τα κληροδοτήματα ασχολήθηκα εγώ ως αρμόδιος αντιδήμαρχος όταν πήρα την περιουσία. Το κληροδοτήμα ήταν. Πότε έγινε το πρώτο δημοτικό συμβούλιο για κληροδοτήματα, θυμάστε? Τα κληροδοτήματα ως διαχείριση ήταν, τα πήρα όταν ανέλαβα την περιουσία που μέσα ήταν και τα κληροδοτήματα. Σας είπα, καταγραφήκαν και με τα εντολή του εισαγγελέα ήρθε το 19. Και αρμόδιος αποφάσεις... ήταν η οικονομική υπηρεσία. Η αποφάση, μισό λεπτό. Πάλι δεν τα λέω. Στα κληροδοτήματα. Διοικητικό Συμβούλιο των Κληροδοτημάτων είναι το Δημοτικό Συμβούλιο κληροδοτημάτων. Έτσι, συμφωνούμε. Η πρώτη λοιπόν συνεδριά στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν το 19 και το 20, πριν αναλάβετε εσείς. Πάμε. Μην λέτε λοιπόν τα ξεκαθαρίσετε εσείς, τίποτα δεν ξεκαθαρίσετε. Όταν ανέλαβα, προχωρήσαν αυτά τα πράγματα. Για προχωρήσαν, σας εξηγώ, οι αποφάσεις παρθήκαν το 19 και το 20. Τι να λέμε τώρα, να φέρουν τις αποφάσεις. Να τις φέρουμε. Κύριε Μάκου, μπορούμε να τις έχουμε. Μπορώ να ενημερώσω το σώμα γιατί. Ενημερώστε κύριε Ρούση. Θέλει να ρωτήσει ο κύριος Σαφαμάρας κάτι. Θέλω να ρωτήσω. Μισόρθω κύριε Σαφαμάρα. Ώστε στον κύριο Ρούση θα παραδώσω ότι αυτά τακτοποιημένα έτσι. Όταν θα λέτε κάτι θα είστε ακριβείς. Όταν λέτε τα πήρε του 21 και θα τακτοποιήσετε, θα είστε ακριβείς. Και όταν μιλάτε μπροστά σε κάμερα θα είστε επίσης ακριβείς. Επιμένετε λοιπόν. Πολύ ωραία. Ωραία, μένει να το δούμε λοιπόν. Ωραία, θα το δούμε πολύ εύκολα. Μένει να το δούμε ποιος θα έχει δίκιο. Κύριε Σαλταμάρα, ναι, να το δούμε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η υπηρεσία και αποκεντρωμένη η υπηρεσία του Δήμου και αποκεντρωμένη διοίκηση λέει ότι έπρεπε να έχει λήξει η εκαθάριση 31 Δωδεκάτου το 2015. Όχι, δεν λέει. Λέει ότι ισχύς της εκαθάρισης ισχύς, ναι. Και μπορούσε να πάρθει παράταση με απόφαση... Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Δεν έγινε. Ο κύριος Πέτρο με το υπόμνημά του λέει ότι έχει αλλάξει ο νόμος και δεν υπάρχει χρονικό όριο. Ο κύριος Πέτρου, κύριε Γιώργο, λέει το εξής, ότι το χρονικό όριο η οκταετία υπερηβόητη ισχύει για τις κοινοφελείς μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη εταιρεία, όπως τη λέει εδώ πέρα και στην απόφαση του δικαστηρίου, θεωρείται αμυγής εταιρεία κερδοσκοπική και σαν αμυγής είναι και στον τίτλο της, έτσι. Λοιπόν, λέγεται αμυγής επιχείρηση ανάπτυξης του Δήμου Ερυσσού Ανδύσης. Έτσι λέγεται. Όλες οι εταιρείες... Λέει ο κύριος Πέτρου λοιπόν στο υπόμνημά του ότι οι αμυγής οι εταιρείες δεν έχουν όριο χρονικό εκαθάρισης. Και επίσης λέει ότι το 2020 άλλαξε ο νόμος και οι άλλες εταιρείες, ακόμα και οι κοινοφελείς, δεν έχουν πλέον χρονικό όριο εκαθάρισης. Αυτό λέει ο κύριος Πέτρου. Ποιο ισχύει από τα δύο τώρα. Να απαντήσεις το... αυτό. Αυτό λέει το υπόλοιπο του δικηγόρου. Αυτό ξέρω εγώ. Και αμυγής, από ό,τι ξέρω εγώ. Εσείς λογιστής είστε. Άλλο λογιστής και άλλο νομικός. Ναι. Από ό,τι ξέρω όμως, αμυγής, όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ένα μέτοχο, είναι μέτοχος του κεφαλαίου ένα άτομο, ένα πρόσωπο, ή νομικό είναι αυτό ή ατομικό, είναι όλες αμυγής αυτές οι εταιρείες. Όλες ναι. Και από ό,τι ξέρω, όλες οι κοινοφελείς αυτές ήταν αμυγείς, όλες οι δημοτικές. Η προσωνυμία της επιχείρησης είναι διότι ο μοναδικός εταίρος κεφαλαιούχος ήταν ο Δήμος. Δεν υπήρχε να μην είναι αμυγείς
μια εταιρεία δημοτική. Ανεξάρτητα από τη μορφή της επιχείρησης, καταρχήν υπήρχε μια υπουργική απόφαση του 17 που έλεγε όντως την οκταετία. Έλεγε ότι δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 8 χρόνια οποιαδήποτε εγκατάλειψη. Αυτή η απόφαση του 17 άλλαξε σε περίπτωση, έχει δίκιο σε αυτό ο κ. Σπέτρου και δεν βάζει όριο. Σε κάθε περίπτωση όμως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να υπάρχει. Διότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι εκείνο που αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφαση του. Αυτό λέγει η σύνουσα υπουργική απόφαση. Με αιτιολογημένη απόφαση του να δώσει παράταση, να εισηγηθεί μάλλον την παράταση, την οποία αποφασίζει η αποκεντρωμένη. Αποφασιστικό όργανο εκτελεστικό είναι η αποκεντρωμένη, δεν είναι το Δημοτικό. Ναι, εγώ αυτό που γνωρίζω, κύριε Μάντζαλ, γιατί και εγώ ρώτησα να μάθω με όλη αυτή την ιστορία, είναι το εξής. Ο Δήμος Μυτιλήνης. Όντως μετά το 2015 δεν πήρε Λέσβου, συγγνώμη, νέος Δήμος Λέσβου, δεν πήρε απόφαση παράτασης. Ναι, μέχρι και τώρα λοιπόν δεν έχει υπαρθεί και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε παράταση σε ένα πράγμα το οποίο θεωρητικά, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Μάντζαλης, έχει λήξει. Απ' την άλλη μεριά γνωρίζω επίσης ότι ο νέος Δήμος Λέσβου απίθυνε μετά το 2015 δύο φορές ερώτημα στην αποκεντρωμένη διοίκηση για το τι μέλη γενέστη με αυτές τις επιχειρήσεις και ουδέποτε έλαβε γραπτή απάντηση. Λοιπόν, αυτά γνωρίζω εγώ. Και επίσης, αυτά που λέει ο κ. Σταυταμάρας έχει δίκιο, η επιχείρηση, η προσωνυμία της είναι αμοιβής. Έτσι. Και ο κ. Πέτρου λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν δικαστήρια, δεν τίθεται θέμα χρονικού ορίου της εκαθάρισης. Πολύ καλά γνωρίζετε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και 40 και 50 χρόνια σε καθάριση και έχουν πάει οι καθαρίσεις και στους πληρονόμους των αρχικών δικαιούμων κτλ. Κτλ. Κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Ρούσης. Έχω στο χέρι μου το απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμού 21-318 του 2015 απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου. Ο αριθμός απόφασης είναι ο 602 του 2015. Θέμα είναι διεκδίκηση δικαιωμάτων Δήμου Λέσβου από την υποεκαθάριση Δημοτική Επιχείρηση Αμοιβής Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Ερεσού Αντίσης. Ανάμεσα σε αυτούς που ψηφίσαν τότε ήμουν και εγώ. Να μην τα διαβάζουμε όλα, να πάμε στο αποφασίζει ομόφωνα. Α. Εγκρίνει τη διεκδίκηση των οφειλόμενων ενοικίων από την υποεκαθάριση Δημοτική Επιχείρηση Αμοιβής Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Ερεσού Αντίσης, ΑΕΑΔΕΑ. Β. Εγκρίνει τη διενέργεια όλων των απαραίτητων δικαστικών διαδικασιών απόδοσης του μισθίου. Γ. Εγκρίνει τη συνεργασία με την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της ανωτέρω αναφερόμενης δημοτικής επιχείρησης. Ψηφίσανε 31 σύμβουλοι. Αναθέτει στον Αντιδήμαρχο κύριο Κατσαρό Κωνσταντίνο την εκτέλεση της παρούσας απόφασης και κάθε άλλη περαιτέρω ενέργεια. Όπως βλέπετε λοιπόν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου η οποία ζητάει να προχωρήσει σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη η εκαθάριση και να κλείσει αυτή η επιχείρηση. Δεν έγινε ποτέ. Και τώρα ακόμα σε εμάς μπορώ να συνεχίσω. Ωραία. Ερχόμαστε σε εμάς. Όση ώρα συζητάτε τα διαδικαστικά, έχετε ξεφύγει από το θέμα. Το θέμα εμένα είναι που δεν με ενδιαφέρεται τα διαδικαστικά, πόσο θα διατηρηθεί η εκαθάριση ή ποιος θα, αν συνεχίσει ο κύριος Βερής ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει να μάθω αυτά που έχει σπράξει η αναπτυξιακή τόσα χρόνια, από το 10, τι έχουν γίνει, πόσα είναι, πού έχουν πάει. Επίσης μέσα στην αναπτυξιακή κρύβεται και το δημοτικό ηλεκτρικό της Βατούσας. Ούτε γι' αυτό είχα στοιχεία. Πόσα έσοδα έχει, ποιος τα διαχειρίζεται, πού πηγαίνετε. Αυτά ζητούσα να μάθω από τον κύριο Βερή, ο οποίος Βερής δεν απάντησε ποτέ. Πέρασε μια μέρα να πει μια καλημέρα από το γραφείο και όπως συζητούσε με τι θα γίνει, πότε θα συναντηθούμε να φέρετε τα στοιχεία που έχετε, τα βιβλία σας, γιατί δεν έχετε καταθέσει από το 10 έναν ισολογισμό, του κάνω την ερώτηση παγίδα. Του λέω πρέπει να έχει πράξει καμία 500.000 ευρώ. Και μου απαντάει ο κύριος Βερής, ναι, αυτό περίπου ή περίπου τόσα είναι. Εντάξει, εντάξει, πότε θα συναντηθούμε, θα σας ειδοποιήσω. Αυτό ήταν. Τον χάσαμε. Προσπάθησα λοιπόν πολλές φορές να επικοινωνήσω μαζί του. Πήρα μάλιστα και τον κύριο Κατερνέλη, γιατί ανακάλυψα ότι ήταν ο δεύτερος εκαθαριστής και είπε ο άνθρωπος δεν έχω καμία σχέση με την επιχείρηση, δεν ξέρω τίποτα, είμαι ανακατεύεται. Και όντως δεν τον ξαναενόχλησα.
Πάντα προσπαθούσαν να βρουν τον κύριο Βέρη. Ο κύριος Βέρης δεν απαντούσε ή όταν απαντούσε ήταν να κάνει ιατρικές εξετάσεις γιατί είχε κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Αφού λοιπόν περνούσε ο καιρός και δεν ερχόταν να δώσει κανένα στοιχείο, προσπάθησαν να το φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτε αυτό έγινε εφικτό. Έκανα δύο εισηγήσεις. Τρεις εισηγήσεις. Τη μία την πήρα πίσω και οι άλλες δύο δεν φτάσανε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έφτασε σήμερα η άλλη, καθυστερημένα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, στην ερώτησή μου πόσα λεφτά έχουν εισπραχτεί και τι έχουν γίνει αυτά τα λεφτά και ποιος θα διαχειρίζεται και πότε θα μάθουμε, πότε θα τελειώσει η ιστορία της αναπτυξιακής, ώστε τα χρήματα αυτά, όσα δεν αποδοθούν γιατί χρωστάει κάποια χρήματα η αναπτυξιακή, σε αυτόν που τα χρωστάει πρέπει να πάνε μετά στο χωριό της Άντισσας, έπρεπε να πάρω μια απάντηση. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είχα τη στήριξη ούτε του Δημάρχου ούτε της Δημοτικής Αρχής στις εισηγήσεις μου. Έτσι τα λέω, Δημάρχε. Άμα ήταν από την πρώτη στιγμή, θα ερχόταν, δεν είναι άποψή μου, είναι πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα και την αποδεικνύω κιόλας, κύριε Δημάρχε. Βέβαια, την αποδεικνύω με τον τρόπο μου. Εσείς μπορεί να μην το δέχεστε, δικαίωμά σας είναι. Άμα το δεχόσασταν, θα είχατε στηρίξει και θα είχε προχωρήσει η εγκαθάριση και θα είχαμε μάθει τι έσοδα έχει η αναπτυξιακή. Οπότε λοιπόν, μη βρίσκοντας ανταπόκριση από τη Δημοτική Αρχή και από τον Δήμαρχο κυρίως, προχώρησα σε καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας και μετά από αυτό την τελευταία απόρριψη της εισήγησής μου από το Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν μπήκε καθόλου, προχώρησα σε καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας και μετά στο Οικονομικό Επιμελητήριο, στην Αποκεντρωμένη και στον Εισαγγελέα. Στον οποίο εισαγγελέα έδωσα κατάθεση ήδη, που κατέθεσα τα στοιχεία που έχω και ελπίζω να πέσει φως σε αυτή την υπόθεση και να βρούμε μια άκρη στο τι έχουν γίνει τα λεφτά που έχει σπράξει η αναπτυξιακή. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να βρούμε, κύριε Συμβούλη. Δεν είναι ούτε τα διαδικαστικά, ούτε ποιος είναι ο εγκαθαριστής, ούτε τι γίνεται. Πρέπει να μάθουμε τι έχουν γίνει τα χρήματα που έχει σπράξει η αναπτυξιακή, πόσα είναι και πού βρίσκονται τόσα χρόνια. Και γιατί ο εγκαθαριστής τα διαχειρίζεται. Στο Συμβούλιο της Ερεσού Αντίσης πήραμε εκαθαριστή, δεν πήραμε διαχειριστή. Τώρα, αν ο νόμος του επιτρέπει να συνεχίζει την εγκαθάριση όσο υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες, εγώ πιστεύω ότι κρύβεται πίσω από τις δικαστικές εκκρεμότητες και εξακολουθεί μια εκαθάριση εδώ και 12 χρόνια. Και εισπράττει εδώ και 12 χρόνια. Και δεν δίνει λογαριασμό έστω μια φορά το χρόνο. Δεν θα έπρεπε να δίνει μια αναπολογισμό του τι έχει κάνει, τι έχει σπράξει και πού έχει βάλει αυτά τα χρήματα και τι τα κάνει. Είναι απλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν κάποια στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν όταν έκανα αυτή την εισήγηση ήθελα να προτείνω μια επιτροπή η οποία θα ελέγξει τα βιβλία του εγκαθαριστή και επίσης να βάλουμε ένα καινούριο εγκαθαριστή που μόνο σκοπό θα έχει να παραλάβει τα βιβλία του κυρίου Βερή και να προχωρήσει στο κλείσιμο της επιχείρησης. Και αν υπάρχει κάποια δικαστική εκκρεμότητα, την αναλάβει ο Δήμος να την εξεπερδέψει. Θα μπουν τα λεφτά σε ένα κωδικό στο ταμείο του Δήμου και θα αναλάβει ο Δήμος να εξεπερδέψει την δικαστική διαμάχη που έχει απομείνει. Δεν νομίζω ότι είναι παράλογα αυτά τα πράγματα. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει τίποτα από αυτά. Ούτε έχω εισακουστεί πουθενά. Οπότε σήμερα λοιπόν, μια και επιτέλους ήρθε το θέμα και ήρθε το θέμα αφού πρώτα ανεξαρτητοποιήθηκα και από την Δημοτική Αρχή, πιστεύω ότι μια και το συζητάμε, να πάρουμε και μια απόφαση, να ορίσουμε μια επιτροπή. Μπορώ να προτείνω 4 άτομα, μπορώ να προτείνω τον εγκαθαριστή που ήθελα τότε και είχα μιλήσει μαζί του και μπορεί να την αναλάβει να προχωρήσει την εγκαθάριση και να προχωρήσουμε σε κάτι που είναι όχι απέτηση, είναι ένα αίτημα και κάτι που θέλει πάρα πολύ οι δημότες της Άντισσας και των κοντινών χωριών, γιατί έχουν και αυτοί ένα μέρος από τα εισοδήματα των ανεμογεννητριών. Αυτά είχα να πω. Για ποιον εγκαθαριστή μιλάει ώστε να αντικαταστήσει τον κύριο Μερή? Είχε προτείνει τότε τον κύριο Μαραγκό, Νικόλαο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι. Από ό,τι μας είπατε, ο άνθρωπος είναι πιστοποιημένος, αλλά δεν το προχωρήσαμε παραπάνω για να ελέγξουμε περαιτέρω το παρατέρω στην υγεία. Μίλησα μαζί του, είπε ότι μπορεί να κάνει εγκαθάριση και μπορεί και είναι. Δεν υπάρχουν πιστοποιημένοι καθαρίσεις.
Άμα θέλετε, μπορώ να πω και ποιους ήθελα να προτείνω στην Επιτροπή. Εντάξει, εγώ ήθελα να προτείνω τον εαυτό μου, μια και ήμουνα και τον προτείνω πάλι, γιατί ασχολούμαι με αυτό το πράγμα πάρα πολλά χρόνια, να, τον πρόεδρο του, του Τοπικού Συμβουλίου της Άντισσας, τον κύριο Καραμιχαήλ, τον κύριο Σαλταμάρα που είναι λογιστής και ξέρει από εγκαθαρίσεις, και τον κύριο Πάπα, που είναι ο αντιδήμαρχος οικονομικών τώρα. Ζητάτε να γίνει μια επιτροπή. Ναι, θα ελέγχει όλα αυτά που δίνει ο Μπερίς, τα στοιχεία. Πραγματικά, αυτό. Για να τα ξέρουν και όλες οι παρατάξεις που γίνεται. Για αυτό που είπατε, δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Γιατί δεν τα αποκλούσαν. Αυτό το οποίο όμως είναι αξιοπερίεργο. Όχι, δεν θέμα για διάλογο. Είναι ότι επικεντρώνεσαι στον τελευταίο χρόνο και ξεχνάτε τους προηγούμενους 11. Τους προηγούμενους 11, ναι. Να σας εξηγήσω, κύριε Δήμαρχε, γιατί εξήγησα και στην τεχνατοδίκη. Ναι. Μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξέρετε. Ναι. Της λέω λοιπόν ότι επί Βουνάτσου, 4 χρόνια, δεν είχα καμία σχέση, με κάνα τον γιατρό μονάχα, οπότε ποιος να, σε ποιο να μιλήσω και ποιο να μ' ακούσει. Okay. Την εποχή του Γαλινού ήμουνα γεωγραφικός αντιδήμαρχος σε Ερεσού Αντίστης. 5 χρόνια. Όχι, με διώξει τον τελευταίο χρόνο. Εποχή Γαλλού εννοώ 5 χρόνια. Ναι, εποχή Γαλλού 5 χρόνια. Πάμε. Λοιπόν, το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να απευθυνθώ στον κύριο Τσουπή και στον κύριο Κατσαρό όταν ήταν αντιδήμαρχοι οικονομικών, να τους πω, ρε παιδιά, δείτε τι γίνεται με αυτή την αναπτυξιακή. Δείτε τι... Πέρα από αυτό δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Ό,τι κάνανε, κάτι κάνανε. Θυμάμαι μάλιστα, ορίστε η απόφαση είναι εδώ. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή ήταν να πει ο κύριο Βερή να δώσει μια κατάθεση, κάτι να δώσει. Και πήγε στο νοσοκομείο πάλι. Μετά από αυτό με έδιωξε ο Γαλλινός και ήρθε η δικιά μας η σειρά. Η δικιά μας η σειρά, πριν ήμουν αντιδήμαρχος Καθαριώτας. Το μόνο που μπορούσα να κάνω να λέω σε εσάς και στους αντιδημάρχους οικονομικών, τον κύριο Αλάνη και τον κύριο Ιορδάνο, δείτε ρε παιδιά τι γίνεται με την Άντισσα. Η απάντηση ήταν: ο Βερή το ξέρουμε. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο, αύριο να έρθει να μιλήσετε. Όσο τον είδατε εσείς, αν τόσο τον είδα και εγώ. Και μέχρι τώρα το Βερή. Μετά. Πότε μετά. Μετά ξαναφέρνω εισηγήσει στον Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεχάσατε ότι πάει το χρόνο, το ενδιάμεσο. Πάει, τον έρμο, τον χρόνο. Και το 21 με το 22. Όταν ανέλαβα εγώ τον Ιανουάριο. Πιο μπροστά. Πιο μπροστά τι άλλο να κάνω. Δεν είναι κι άλλο αντιδήμαρχο. Τον τρίτο αντιδήμαρχο, γιατί το ξεχνάτε εσεί. Ποιο είναι ο κύριο αντιδήμαρχο. Μήπω ο κύριο Ζαφίρε. Μέχρι που ανέλαβα, ξέρετε την. Γιατί τον ξεχνάτε εσεί. Γιατί τον ξεχνάω, θα σα πω γιατί τον ξεχνάω. Γιατί μέχρι που ανέλαβα τον προγραμματισμό δεν ήξερα ότι είχε και την περιουσία μα. Δεν το ξέρω. Όχι, δεν το ξέρω. Το μάθαμε μετά όταν ανάλαβα. Έκανε πράγματα. Ναι, έκανε πράγματα. Δεν μου το έκανε. Έκανε πράγματα. Λοιπόν, καθαριότητα έκανε. Κατά τα άλλα, αυτή η ρημαντική αρχή είναι το τελευταίο χρόνο, έτσι. Βέβαια. Ποιο τελευταίο χρόνο. Κύριος Κόβρας. Καταλάβω. Και εμείς. Βάσει την εισήγηση το πρόεδρο ο κύριος. Κύριε Πρόεδρε, βάσει την εισήγηση την οποία έκανε ο κύριος Ρούσης, ήθελα να αναφέρθηκε και για το λιοτριβείο της Βατούσας. Ο πρόεδρος του λιοτριβείου, ο πρόεδρος της Βατούσας, ο κύριος Σάβελ, που είναι και διαχειριστής του λιοτριβείου, δεν ξέρει τα λεφτά τα οποία περισσεύουν, αν περισσεύουν, δεν ξέρω αν περισσεύουν, από τα έξοδα του λιοτριβείου, πού πάνε, να μας απαντήσει. Τώρα θα απευθυνθείτε στον κύριο. Θα απευθυνθείτε στον κύριο Πρόεδρο, ο οποίος όμως θα τη συνδέεται εδώ για να σας απαντήσει. Να σας πω μια στιγμή πάνω επί τούτου, όχι για τα λεφτά, γιατί ούτε εγώ ξέρω τι έχει πράξει. Απλά ξέρω ότι μέχρι το 2010, επί εποχής του Δήμου Ερεσού Αντίσσης, όταν άνοιγε το δημοτικό ηλεκτριβείο της Βατούσας, πήγαινε από το Δήμο εις πράκτορας και εισέπλατε αυτός. Έτσι ώστε να μπαίνουν τα χρήματα στο ταμείο του Δήμου και να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Τώρα από το 10 και μετά δεν έχουμε ιδέα τίποτα. Ούτε ισολογισμός έχει κατατεθεί, ούτε τίποτα. Αν υπάρχει τώρα μέσα στην αναπτυξιακή κάποιο ισολογισμός του ηλεκτριβείου, πιστεύω τώρα με τις αποφάσεις που θα πάρουμε σήμερα να τον ανακαλύψουμε, να βρούμε τι γίνεται. Ο κύριος Χίρας. Εγώ κύριε Πρόεδρε θα περιοριστώ μόνο στο θέμα που αναφέρατε προηγουμένως με τον κύριο Πέτρο,
ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο στην εκαθάριση αυτών των αμοιβών επιχειρήσεων των ΟΤΑ. Δεν τα λέω εγώ αυτά, ο κύριος Πέτρο. Ο κύριος Πέτρο, ναι. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2015 που όριζε τελευταία ημερομηνία εκαθάρισης τους λογιστές των νομικών προσώπων αυτών που ήταν σε υποεκαθάριση. Έρχομαι όμως στην αναπτυξιακή εταιρεία της Ρεσό Αντίσης, ενώ τελούσε υποεκαθάριση, ήταν και ενεργός. Εισέπρατε χρήματα. Αυτά τα χρήματα, πού κατεθέτω, υπήρχε λογαριασμός και γινόταν κατάθεση από κάποιον, από τις ανεμογεννήτριες. Εκεί πέρα πού τα καταθέτα τα χρήματα, τι τα έπαιρνε ο λογιστής και τα κατέθετε σε κάποιο λογαριασμό. Αυτό είναι καλό, όπως είπε ο κύριος Φούρσης, να το ψάξουμε. Αν κάθε χρόνο τα έσοδα από τις ανεμογεννήτριες να το ψάξει η επιτροπή αυτή την οποία πρότεινε και το εγκρίνω, το λέω από τώρα. Αλλά και τα έσοδα από τη διαχείριση του ελαιοτριβίου της Βατούζας. Πού πηγαίναν, αν είχε κέρδη, ξέρω εγώ κλπ. Και εκεί να το ψάξουμε. Δεν αφήσουμε καθόλου τίποτα. Δεν θα αφήσουμε καμιά εκκρεμότητα. Συγγνώμη, γιατί νομίζω ξεχάσαμε κάτι. Επειδή είπατε ότι πρέπει να συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις. Από την παράταξη του κ. Χίρα, ποιον προτείνατε? Δεν είπε ότι συμμετέχουν οι παρατάξεις. Όχι, είπε ότι είναι καλό να συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις για να ενημερώνουν. Δεν είπε ότι είναι ο κ. Χίρα, αν θέλει. Είμαστε πέντε άτομα. Γιατί νομίζω ότι το ξεχάσατε γι' αυτό. Το κύριο Χίρα προτείνετε, ας πούμε. Όχι, δεν ξέρω αν έχει κάποιο δημιουργηστικό. Εκείνο θα είστε φορεί. Κοιτάξτε, δείτε. Σωστά, αυτό φορεία, δεν έχει σημασία δημόσια λεωφορεία και. Οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν καμία σχέση με οικονομικά μεγέθη, εννοώ αυτό. Εσύ είσαι γιατρός, εντάξει. Μπορώ να τα αποκριθώ. Μπορώ να τα. Τελειώσει ο κύριος Χίρας και αμέσως μετά μιλήστε, κύριε Σαλταμάρα. Μπορώ να τα αποκριθώ. Η αλήθεια είναι αυτή στον έλεγχο από τους πρώην ορκωτούς λογιστές που κάναν την εκαθάριση της αναπτυξιακής. Λοιπόν. Τι να πω άλλο παραπάνω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Τάσομαι υπέρ της εισήγησης του κύριου Ρούση να γίνει έλεγχος πραγματικά, διότι έχουμε και άλλες αναπτυξιακές αμοιγές επιχειρήσεις που δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Θα το δούμε αυτό στο μέλλον. Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Αποστόλου, λοιπόν, όσον αφορά για αυτή την επιχείρηση που είχε αρκετά έσοδα, αρκετά έσοδα και εγώ τρελαίνομαι με το ποσό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να ψάξουμε αν πηγαίναν αυτά τα οποία δικαιούται η περιοχή από τις ανεμογεννήτρες και τα έσοδα από άλλες επιχειρήσεις. Η εισήγηση του κυρίου Ρούση έχει δύο σκέλη. Να τελειώσω με αυτό που λέω, κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Λέω, η εισήγηση του κύριου Ρούση έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι να γίνει επιτροπή κτλ. Και το άλλο είναι να αντικατασταθεί ο κύριος Βερίς με τον κύριο Μαραγκό. Συμφωνείτε και στα δύο. Η Επιτροπή οπωσδήποτε θα. Η Επιτροπή είναι το ένα σκέλος. Η Επιτροπή είναι. Δεν αντικαθιστά η Επιτροπή τον εκαθαριστή. Θα θέσω κάτι. Ο κύριος Βερίς, όπως βλέπουμε, έχει πάντα προβλήματα υγείας. Οπότε πιστεύω ότι για να ξεπερδεύουμε κάποια στιγμή να βάλουμε κάποιο υγιή. Αυτό δεν είναι θέμα όμως της Επιτροπής το οποίο προτείνατε. Είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου αυτό. Είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου αυτό. Και να εξεταστεί, κύριε Πρόεδρε, αν αυτό που λέμε να αποχωρήσει ο κύριος Βερίς και να πάρουμε τις αρμοδιότητες του, τις μέχρι τώρα εμείς, να το κοιτάξουμε, αν είναι νόμιμο. Και αυτό ακόμα και ο κύριος Παραγκός, να το κοιτάξουμε αν είναι νόμιμο. Να μην εκτεθούμε. Όχι, εύκολα το λέμε με το στόμα και είναι νόμιμο. Ναι, μισό λεπτό. Γι' αυτό λοιπόν λέω, για να μην. Να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η εισήγηση του κ. Ρούση έχει δύο σκέλη. Η μία είναι η επιτροπή που είπατε. Σωστά. Η άλλη είναι η αντικατάσταση του κ. Βερί με τον κ. Μαραγκό. Είναι πολύ συγκεκριμένη η πρόταση. Συμφωνείτε και στα δύο σκέλη? Ρωτάω. Εγώ προσωπικά ναι. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ο κ. Δήμαρχος, μετά ο κ. Σαρταμάρας. Να πω λίγο για τις ανεμογεννήτριες, μια που τέθηκε το θέμα. Όταν έγινε ο διαχωρισμός του Δήμου Λέσβου στους δύο Δήμους με τη Γίνηση και Δυτικής Λέσβου, υπήρχαν 250.000 ευρώ από τις ανεμογεννήτρες, ονομαστικά έσοδα ανεμογεννητριών.
με έγγραφο το οποίο κάναμε προϊστάμενο της αποκεντρωμένης, ζητήσαμε τα 250.000 ευρώ αυτά να μην μπουν στο γενικό κορβανά και μοιραστούν 1/3, 2/3 όπως μοιράστηκε η περιουσία, αλλά να έρθουν απευθείας στο Δήμο Δυτικής Λέρου, που υπάρχει το σχετικό έγγραφο. Η απάντηση ήταν αρνητική. Τα ρίξαν στο γενικό κορβανά και από τα 250.000 εμείς μας βγάλαν 2 εκατομμύρια, εκ των οποίων εισπράξαμε 120.000 στο τέλος, γιατί αφαιρέσαν, φτάσαμε στα 120.000. Επομένως από τα 250.000 πήγαμε περίπου στα 8. Πήραμε από τις ανεργητικές. Διαφωνείτε σε αυτά που λέω? Όχι. Ακούσατε αυτή τη στιγμή, ζητάω τότε και από εσάς, γιατί ο λογαριασμός. Αλλά έχουμε κάνει και προσφυγή. Έχουμε κάνει και προσφυγή. Εμείς γι' αυτό δόξα τω Θεώ. Κάναμε σε κάτι προσφυγή. Από τώρα. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, προσφυγή για αυτό που λέτε. Για τις 240-250.000. Και πήραμε 48. Αναλογικά πήραμε 8. Αυτά τα ρίξαν στο γενικό κορβανά. Από το γενικό κορβανά. Καπώς που τα ρίξαν στο γενικό. Αυτό ο λογαριασμό. Μπορώ να προσθέσω. Εμείς κάναμε το έγγραφο και το ζητήσαμε. Υπάρχει το έγγραφο, στο δώσω. Αυτός ο λογαριασμός ήταν ονομαστικός για την Άτισσα και το Σκαροχώρι. Οπότε ο υπάλληλος που το έκανε έχει διαπράξει μεγάλο αδίκημα. Α, δεν το έκανε υπάλληλος. Ποιος το έκανε? Ο προϊστάμενος αποκεντρωμένης το έκανε. Ο προϊστάμενος αποκεντρωμένης. Αυτός που έκανε λοιπόν την ανοησία. Οπότε πρέπει λοιπόν να επισπεύσουμε και αυτό το πράγμα ώστε να βρούμε αυτά τα χρήματα και να πάνε στα χωριά που ανήκουν. Γιατί μέχρι τώρα έψαχνα να βρω άκρη και από το δικό μας το ταμείο και από το ταμείο του Δήμου Λέσβου και δεν είχε κανείς να μου πει τίποτα. Ωραία, εντάξει, σας πιστεύω. Αλλά κάποια στιγμή να μου δώσετε και το... Α, και από το 19 και μετά δεν μπήκαν χρήματα. Και τι? Δεν έχουν ξαναπεί. Δεν έχουν ξαναπεί. Αυτά ήθελα να δω, γιατί να προσθέσω κάτι. Μιλάω τώρα για το Δήμο, έτσι. Ναι, ότι πρέπει, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, πρέπει να προσέξουμε ότι και τα χρήματα που δίνει οι ανεμογεννήτριες στην αναπτυξιακή, ότι είναι αυτά που αντιστοιχούν σύμφωνα με το συμβόλαιο που έχει υπογράψει. Ναι, για, ναι, γιατί δεν τους έχει ελέγξει κανείς. Παίζει ρόλο. Ναι, παίζει ρόλο, γιατί το συμβόλαιο, ναι, έχουν υπογράψει 5%. Ένα ποσοστό επί των ακαθαρίστων. Ένα ποσοστό πηγαίνει στον αναπτυξιακή και το άλλο ποσοστό μπαίνει σε αυτόν τον λογαριασμό στο Δήμο. Μιλάω για το Δήμο. Οπότε πρέπει να διασταυρώσουμε το ποσό που δηλώνει οι ανεμογεννήτριες. Είναι άλλο ένα. Κύριο Ιορδάνο, επ' αυτού του θέματος και μετά ο κύριος Σανταμάρας. Επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση στο σώμα για το συγκεκριμένο έγγραφο, μιλάμε ένα έγγραφο που έχει πάει από το Δήμο στις 29/10/19. Από το 19 λοιπόν. Προς την Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Λέσβου. Αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ανεμογεννήτριες. Κάθε χρόνο καταπίθεται στο ταμείο του καταργούμενου Δήμου Λέσβου ένα ποσό 33.000 ευρώ σαν ανταποδοτικό τέλος με την προϋπόθεση να εκτελείται έργο σε συγκεκριμένες κοινότητες του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Προφανώς αναφέρεται εδώ για την Άντισσα και το Σκαλοχώρι, νομίζω. Από την εταιρεία που διαχειρίζεται τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται στη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου μας. Τα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια δεν έχει εκτελεστεί έργο της συγκεκριμένης κοινότητας. Άρα το ποσό του περίπου 200.000 ευρώ πρέπει να κατανεμηθεί ξεχωριστά στο Δήμο μας. Είναι το έγγραφο που έχουμε στείλει. Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος. Κύριος Σαρταμάρας. Κύριε Πρόεδρε, από ό,τι ξέρω, αυτοί που είναι καθαριστέ είναι και διαχειριστέ. Αφού είναι διαχειριστέ, πρέπει να έχουν και λογαριασμό στην τράπεζα. Τα έσοδα από τις ανεμογεννήτριες και από το ηλιοτριβείο. Το ηλιοτριβείο κάνει καθάριση, από ό,τι ξέρω, κάνει καθάριση. Και το υπόλοιπο της εκαθάρισης κατατίθεται στο λογαριασμό της εταιρείας υποεκαθάρισης. Λοιπόν, αυτά τα έσοδα πρέπει να μπαίνουν σε λογαριασμό όψεως. Εμείς αυτά πρέπει να δούμε και όλα τα άλλα είναι αέρας κοπανιστός. Ένας λογαριασμός όψεως είναι. Τι μπήκε και τι βγήκε. Προφανώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να χαράξουν την πορεία για να μας φέρουν εδώ το λογαριασμό όψεως και να δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε και τι υπόλοιπο υπάρχει. Μάλιστα. Δεν μπορείς να πληρώνεις δηλαδή εκτός τραπέζης. Πρέπει να κινούνται όλα μέσω τράπεζας. Ναι. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Στην πρόταση του κυρίου Ρούση που είπατε σε σχέση με αυτό που λέτε,
τι συνάπεια υπάρχει. Ο κύριος Ζώσης είπε να κάνουμε μια επιτροπή για να αλλάξουμε μια καθαριστή. Εσείς τι λέτε? Καταρχήν, νομίζω ότι εφόσον δεν μπορεί ο καθαριστής να διεκπεραιώσει το έργο που έχει αναλάβει, πρέπει να οριστεί άλλος καθαριστής από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μισό λεπτό λίγο, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, όμως, εντάξει. Το αν μπορεί ή δεν μπορεί να το εκτελέσει το έργο του κύριος Βερής, δεν μπορεί να στηριχθεί επάνω σε μια εικασία ότι δεν μπορεί να εκτελέσει το έργο του. Όχι, άλλο λέω εγώ. Έτσι, καταρχήν η διαδικασία της εκαθάρισης, όπως είπαμε και τα λοιπά, ανεξαρτήτως αν ορίσουμε άλλον εκαθαριστή και τα λοιπά, θα λήξει όταν λήξουν τα δικαστήρια. Λοιπόν, δεν μπορεί, δηλαδή ποιος από εδώ μέσα μπορεί να βγει και να πει ότι ξέρω, παραδείγματος χάρη, γιατί αυτά είναι και προσωπικά δεδομένα, θυμίζω, και να πει ότι επειδή ο άνθρωπος αυτός δεν πρέπει να το δηλώσει αυτός ο άνθρωπος ότι τα προβλήματα υγείας μου... Κοιτάξτε, μπορείτε να επικαλεστείτε... Όχι, μπορείτε να επικαλεστείτε οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε για να αλλάξουμε το διαχειριστή. Τον επικαλεστείτε ιατρικά θέματα τα οποία σημαίνει... Επικαλούμε ότι λόγω των προβλημάτων υγείας που ο ίδιος φέρνει ως δικαιολογία δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και δεν φέρνει... Αυτό που λέτε, κύριε Ρούση, αφορά πιθανώς μια προσωπική κουβέντα μαζί σας, προφορική. Δεν υπάρχει γραπτή δήλωση του ανθρώπου. Εσείς μπορεί. Σας απάντησε λοιπόν ο κύριος. Προσέξτε λίγο, είναι λεπτά θέματα αυτά. Προσέξτε λίγο αυτό που κάνω, προφυλάσσω και εσάς και το σώμα. Και μάλιστα. Και εμένα. Άλλο αυτό. Δεν νομίζω ότι σας έκανε επ' αυτού του θέματος και δεν σας χρειάζεται και δεύτερο. Λοιπόν, τι λέω. Ναι, εσείς μπορεί να θέλετε. Το υπόλοιπο το σώμα μπορεί να μην θέλει όμως. Λοιπόν, όχι, ακούστε λίγο. Είναι προσωπικά δεδομένα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι θα βγει το Δημοτικό Συμβούλιο να πει ότι εγώ ξέρω τα προβλήματα υγείας στα δικά σου και γι' αυτό κρίνω ότι θα σε αντικαταστήσω. Ποιος θα το πει αυτό το πράγμα? Θέλετε να μάθουμε πώς θα έχεις πράξει η αναπτυξιακή? Άλλο αυτό, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό δεν είναι τέτοια δικαιολογία. Την Επιτροπή την ορίσαμε. Εγώ σας λέω ότι μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε εσείς κάτι που εσείς θέλετε, πάση περιπτώσει. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της Επιτροπής, δεν νομίζω ότι έχει κανείς αντίρρηση εδώ μέσα. Έτσι, να τελειώσω, κύριε Σικά. Έτσι. Σας υπενθυμίζω όμως ότι εγώ, όπως το βλέπω σαν πρόεδρος, μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να λέει, α, ξέρεις τι, είναι ένας άνθρωπος, το οποίο λέω εγώ, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, ότι γνωρίζω τα προβλήματα υγείας που έχει και κρίνω ότι δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει το καθήκον του. Έτσι, αυτό που σας λέω. Αν θέλετε, ναι, βρείτε μια άλλη, βρείτε ένα άλλο λόγο. Βρείτε, ναι, αυτό λέω, βρείτε έναν άλλο λόγο, λέω. Βρείτε ένα άλλο λόγο. Δεν είναι σωστό όπως έχει διατυπωθεί. Μου τον είπατε, όχι. Μου τον είπατε. Εγώ είμαι, σε μένα απευθύνεστε στην κυρία. Κύριε Σικά, ορίστε. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος όρισε καθαριστή τότε τον κύριο Βερή και αν εμείς έχουμε τη δυνατότητα σαν Δημοτικό Συμβούλιο να το κάνουμε αυτό. Ο Δήμος, οπότε, ο Δήμος Δήμου Λέσβου επί κυρίου Βουνάτσου. Όχι, ναι, όχι, Δήμος Ερεσού Αντίσης. Πώς, μισό λεπτό. Δήμος Ερεσού Αντίσης, τον έχει ορίσει. Ναι, με ποιο τρόπο, Μιχάλη? Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε για καθαριστής ή υπήρξε δικαστική διαδικασία? Όχι. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αφού είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εμείς μπορούμε να πάρουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να αντικαταστήσουμε. Δεν νομίζω ότι είστε σίγουρος αυτό που λέτε. Λέγατε. Όχι. Ότι τον όρισε, το Δημοτικό Συμβούλιο Ερεσού Αντίσης ή ο ενιαίος Δήμος Λέσβου? Όχι, όχι. Το Εμάς συγγνώμη, εάν το όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου, το ενιαίο Δήμου Λέσβου ή ο Δήμος Ερεσού Αντίσης, δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούμε και εμείς να ορίσουμε κάποιον άλλο. Και από τη στιγμή που επί 12-15 χρόνια δεν έγινε καμιά διαδικασία ουσιαστική και δεν ξέρουμε ούτε τι μπαίνει, ούτε τι βγαίνει και τι γίνεται με αυτά τα λεφτά, ούτε με το λετριβείο. Και δεν ξέρω, κύριε Ρούση, αν υπάρχουν και άλλες περιουσιακά στοιχεία σε αυτή την εταιρεία.
Ε, κύριε Λουσία. Έλα. Έλεγα να. Τον Ιθρυβείο. Α, λέει. Ναι, επιτό κινητό. Ναι, βεβαίως, κύριος Ιορδάνη. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Ενιαίου Δήμου Λέσβου με την υπερφό 318-16 του 11 απόφασή του όρισε δύο εκαθαριστές μέχρι του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τις κυρίως αυτούς. Ναι, υπάρχει και μια απόφαση πριν από αυτό το 10. Ναι, την επόμενη απόφαση. Ακούστε, επειδή αυτά τα πράγματα, ναι, επειδή αυτά τα πράγματα καταγράφονται και τα λοιπά και θέλω να είμαστε ακριβείς σε τέτοια θέματα τα οποία είναι και νομικά ζητήματα. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν απόφαση και από τον Δήμο Ερυσού Αντίσης, υπογραφή του κυρίου Δημάρχου κυρίου Καρδαρά, τη διάλυση δημοτικής επιχείρησης Δήμου Ερυσού Αντίσης κτλ. Ορίζεται ημερομηνία διάλυσης 31 Δεκεμβρίου του 10. Τη διάλυση επιχείρησης θα ακολουθεί σε καθάριση. Ορίζονται καθαριστές, συλλογιστές ΠΕ, πτυχίο Α τάξης, Βερής Παναγιώτης του Παντελή και Κατερνέλης Ελευθέριος του Μιχαήλ, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Λέσβου. Λοιπόν, άρα υπάρχει αυτή η απόφαση και υπάρχει μια απόφαση το 11 λοιπόν από τον Ιωνίο Δήμο Λέσβου. Απλώς επισημαίνω ότι από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τους δύο εκαθαριστές, νομίζω και σήμερα εμείς μπορούμε να πάρουμε απόφαση με αφορμή, με αιτία ότι επί 12 χρόνια δεν έγινε ουσιαστική διαδικασία και να ορίσουμε καινούριους εκαθαριστές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να καθόμαστε τώρα και επειδή με δίνεται αφορμή. Έχουμε και άλλες επιχειρήσεις και σήμερα που περπατάνε και τρέχουν. Και μπορεί να είναι διαδημοτικές, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί λόγος και για την ΕΔΑΠΑΛ και για την ΕΡΙΑΛ και για όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Το έχω πει πολλές φορές και δυστυχώς δεν γίνεται. Θα βρεθούμε πάλι προεκπλήσων και με τον αρμό θα τα δούμε σε δύο χρόνια. Μακάρι να διαψευστούμε. Τι θα γίνει σε 5-6 χρόνια. Δεν τα αφήνω, Πρόεδρε, γιατί συγγνώμη, ξέρω πολύ καλά τα συμβίστρα από κάποια χρόνια και ξέρω πολύ καλά τι θα γίνει και θα έρχονται πάλι. Ύστερα από εμάς 15-20 χρόνια που εμείς θα είμαστε με σούπα και τσάι και δεν θα μπορούν να βρουν άκρια. Αυτή είναι η διαδικασία. Λοιπόν, εγώ το μόνο που είπα είναι το εξής και το ξαναλέω εδώ πέρα. Όποιος θέλει να ψηφίσει αυτά που θέλει να ψηφίσει, έτσι, απλά λίγο προσοχή στη διατύπωση. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς από εδώ μέσα και να βγει και να πει ότι γνωρίζω τα προβλήματα υγείας που έχει ένας άλλος άνθρωπος. Όχι, το τονίζω. Γιατί υπόθηκε. Υπόθηκε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το τονίζω και σας ευχηθώ την προσοχή σε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Να σημειωθεί ότι εκεί είναι παρόν και ο κύριος Περιβολάρης είναι κόλλος εδώ και μισή ώρα. Τώρα το λέω. Για να είμαστε και ακριβείς, επειδή έχουμε παράταση, λέει, έτσι. Για να γίνει καθαρίς δεν πρέπει να εισπράττει, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Και ποιος θα τα εισπράττει? Θα τα μεταβιβάσω στο Δήμο, είσαι σε ένα άλλο νομικό πρόσωπο. Υπάρχει τέτοια διαδικασία? Δεν μπορεί να υπάρχει. Πώς θα δημιουργηθεί η περιουσία της εταιρείας στο Δήμο αν δεν έχει καθαρίσει? Ποια περιουσία, γιατί έχει περιουσία? Βέβαια. Τι περιουσία έχει? Το ηλεκτρολίβιο. Είναι περιουσία της εταιρείας ή περιουσία της κοινότητας? Έχει μεταβιβαστεί στην εταιρεία ή απλώς κάνει χρήση και παίρνει το εισόδημα? Και παίρνει το εισόδημα. Γιατί το ψάχνα και το ιδιωτικό καιρό να το βρω που ήταν. Άλλος έλεγε στην ΑΔΕΒ, άλλος έλεγε αλλού και στο τέλος το βρήκα στην εταιρεία. Περπατήματα που κάνει χρήση. Νομίζω ότι από την αρχή ήταν στην εταιρεία. Δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο στην εταιρεία. Είναι η εκμετάλλευση ανήκει στην εταιρεία. Χρήση. Το ακίνητο είναι στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Η εκμετάλλευση ανήκει. Πώς θα την πάρει στην εκμετάλλευση, θα την πάρει ο Δήμος? Μόνο μέρος. Θα την πάρει κάποιο νομικό πρόσωπο. Πώς? Αφού αυτή τη στιγμή δεν έχει καθαριστεί η εταιρεία. Πώς θα το εσύ να παρέμβει? Δεν έχει καθαριστεί η εταιρεία που λειτουργεί. Επιστικά δεν ξέρω καλά, αλλά μπορεί ενώ λειτουργεί να καθαριστεί. Αυτό θέλω να πάω. Κύριε Σανταμάρα, μπορεί. Δεν ξέρω. Συνάδελφο, αυτό το πρόβλημα. Δεν θα
σε καμιά εταιρεία ποτέ. Επειδή υπάρχουν, είναι δυνατόν. Επειδή υπάρχουν και άλλοι λογιστέ εδώ, η καθάριση επαγγελία γίνεται ισολογισμό. Αρχικό ισολογισμό τη μέρα που αναλάβαν και τελικό ισολογισμό τη μέρα που παραδίδουν. Πώς θα γίνει τελικό ισολογισμό άμα αυτή τη μέρα έχει έσοδα? Ναι, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Πρόεδρε, θα έλεγα το εξής. Ορίστε, κύριε Ζαφίρ. Παίρνουμε την απόφαση, αλλάζουμε τον καθαριστή με τη δικαιολογία, με τον τρόπο που το είπατε. Να προσέξουμε αυτό. Ωραία. Συμφωνώ. Ο Γιάννης πρότεινε κάτι εδώ πέρα που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Είναι μια εύλογη δικαιολογία και είναι πραγματικότητα τελικά. Το δεύτερο είναι να μπει η επιτροπή η οποία θα εποπτεύει την εκαθάριση από μεριάς Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σύντομο, να μας φέρουν μια εικόνα και ποια είναι η πραγματικότητα εκεί, όσοι μπορεί να είναι, αλλά να δώσουν και απαντήσεις στα ερωτήματα που μπαίνουν εδώ μέσα. Δεν ξέρετε ποιο είναι το. Εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση. Απλά επειδή. Γιατί τώρα η κουβέντα δεν γίνεται παραγωγική. Ναι, δεν είναι παραγωγική, αλλά ξέρετε τι. Εδώ καλείται το Συμβούλιο, όπως έχει γυθεί και άλλες φορές, να αποφασίζει για πράγματα τα οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πολλοί από εμάς δεν έχουμε γνώσεις. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω καν, ας πούμε, αν μπορεί να μπει κάποια υποπτική αρχή επάνω στην τέτοια. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε πρόβλημα στο συγκεκριμένο θέμα για την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα βρει τα όρια της και τι επιτρέπεται να κάνει. Είναι ένα εύλογο, μια εύλογη πρόταση η οποία είναι για ένα θέμα το οποίο τραβολογείται πάρα πολλά χρόνια. Ναι, γι' αυτό τον λόγο. Δείχνει και το ενδιαφέρον. Δεν θα παρέμβει να αλλάξει την ουσία της δουλειάς. Αυτό θα γίνει από τον καθαριστή. Όσον η υπηρεσία με διαβεβαιώνει ότι μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα, να το κάνουν. Από εκεί πέρα, αν δεν είναι νόμιμο, έτσι δεν είναι. Η Επιτροπή έχει. Δεν έχει θεσμικό ρόλο. Η Επιτροπή απλά θα ενημερώνεται. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει θεσμικό ρόλο. Έτσι. Ναι. Πρακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνεται δε της Επιτροπής. Δεν μπορεί 33 άνθρωποι να παρακολουθούν την τρέχουσα δουλειά. 3-4 μπορεί να το κάνουν. Επιτροπή στο να καλέσει μια επιτροπή να ελέγξει την εταιρεία. Ναι, μπορεί να δει τους ισολογισμούς, να δει οτιδήποτε, δεν μπορεί να δώσει εντολή στον καταληστή. Ναι. Αυτό είναι σαφές. Ναι, αυτό είναι καθαρό. Όχι, το ξέρουμε αυτό δηλαδή, σίγουρα. Ναι, ο καταληστής έχει την ευθύνη. Μάλιστα. Κύριος Αποστόλου έχει γυρέψει τον λόγο. Κοιτάξτε να δείτε, και η εταιρεία του Μανταμάδου, εγώ ξέρω ότι έγινε, όταν έγινε ο ενιαίος Δήμος, η εταιρεία αυτή πήγε στην αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Λέσβου. Το σφαγείο που διαχειριζόταν, ο Δήμος Λέσβου το νίκιασε σε κάποιον άλλον και το... και ανέλαβε μετά αυτός ο Τζαβέλας, πώς τον είπε, ένας, ανέλαβε 5-6 εταιρείες να καθαρίσει, τα μπέδεψε, τα παράτησε και δεν ξέρω τελικά τι έγινε. Εγώ δεν μπορώ να έχω μια καθαρή γνώμη. Να οριστεί μια επιτροπή από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπει και ένας δικηγόρος, θα ορίσει ο Δήμος ένα δικηγόρο να συμβουλεύσει και να καθοδηγήσει την επιτροπή, να πάρει ο δικηγόρος να πάει να δει και τους λογαριασμούς, γιατί οι ανεμογεννήτρες κάθε χρόνο πληρώνουν. Πού μπαίνουν τα λεφτά, ποιος δεν διαχειρίζεται. Και όταν λοιπόν τα δούμε αυτά τα πράγματα, να απευθυνθεί και στον τους νυν διαχειριστάς, να τους δώσει μια προθεσμία, κύριε, πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση σας, να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο τι γίνεται. Και ύστερα από αυτά θα πάρουμε την απόφαση που πρέπει. Όχι, η Επιτροπή, για να ορίσει την Επιτροπή προφανώς. Δεν χρειάζεται να ορίσει την Επιτροπή. Ένα δικαστήριο, όχι πολλά. Ένα. Μπορεί να γίνει κάτι επί της ουσίας. Να πάνε να πάρουν τα λεφτά, ας πούμε. Αυτή είναι η ερώτηση. Για μας ο καθαριστής να μας έπρεπε. Για μας ο καθαριστής. Ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος σας είπε. Εγώ ξέρω, αυτό είναι νομικό θέμα. Άμα εκκρεμεί δικαστική απόφαση, δεν μπορεί να γίνει καθάριση. Αυτό τώρα, παιδιά. Αλλά... Αυτό τώρα, δημάρχη.
εφόσον είναι 12 χρόνια μια ιστορία και υπάρχουν έσοδα που μπαίνουν στο Ταμείο της Εταιρείας, δεν πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση. Βεβαίως, όχι μία, χίλιες έπρεπε να γίνει. Εγώ κάνω πρόταση να έρθει ο ίδιος εδώ και να μας ενημερώσει. Δεν χρειάζεται και να μάθει. Στα 12 χρόνια τα οποία υπάρχει η καθάριση. Στα 12 χρόνια στα οποία υπάρχει η κατάρρευση, κανονικά, μία φορά το χρόνο έπρεπε να γίνει την ενημέρωση. Μία φορά το χρόνο. Και να λέει ότι εγώ, παιδιά, αυτή τη στιγμή έχω τόσο ταμείο, έχω αυτά τα δικαστήρια, περιμένω αυτές τις αποφάσεις. Πάμε τώρα στην ότι δεν έγινε καμία στα 12 χρόνια. Καμία ενημέρωση από κανένα. Σωστά με εγώ. Σωστά. Εάν υπό τώρα έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Πέτρο, ότι εκκρεμεί ένα δικαστήριο. Ένα. Και θα βγει μια απόφαση σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε 15 μήνες. Σε 5 χρόνια μπορεί. Σε 5 χρόνια. Επί της ουσίας, ένα, έφυξη, μπορεί να γίνει ξεκαθάριση. Δύο, μπορώ να πάρω τα χρήματα, τα όποια χρήματα υπάρχουν μέσα. Αυτό ρωτώ. Αυτά είχε καθήκον ο καθαριστής να ενημερώνει. Ρε Σεβέρι Στέφανε, άλλο ρωτώ. Άλλο ρωτάει. Το καθήκον δεν το ασκεί. Μερική εγκαθάριση. Δεν μπορώ λοιπόν να το πάρω. Επί της ουσίας ρωτώ. Μπορώ να τα πάρω. Όχι. Δεν μπορώ να τα πάρω. Μπορεί να τελειώσει η καθάριση. Όχι. Δεν μπορεί να τελειώσει η καθάριση. Μπορεί να ενημερώσει εγώ η καθαριστή. Βεβαίως μπορεί. Όχι. Μισό λεπτό. Εκεί είναι που στηρίζει. Υποχρεούνται να ενημερώσει. Όχι μπορεί. Αφού δεν το κάνουμε. Λοιπόν, αφού δεν το κάνουμε λοιπόν, θα το ψάξουμε εμείς. Πιστεύω ότι αν υπάρχουν πράγματα. Εγώ αντικαθιστώ. Μπορεί να με τεχνά. Όχι, αντικαθιστώ τον άψα και στο συμβούλιο. Ό,τι θέλετε, αντικαθιστώ δεν έχω κανένα θέμα. Καταλαβαίνω να πω ότι είναι ένα ωραίο. Πάω ακούστε λίγο γιατί. Τον αντικαθιστήσαμε, τον καθαριστή ή όχι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αντικαθιστήσαμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα εγώ ψάχνω να βρω το διατάφτα. Το να συζητάμε εδώ πέρα τα διάφορα, το συζητάμε. Το διατάφτα είναι αλφα να μάθουμε πού βρίσκεται αυτή η ιστορία επιτέλους. Έχουμε να πάρουμε, έχουμε να δώσουμε. Άρα, τι θα κάνουμε. Εγώ ήταν η πρόταση, τι μας διάφορα. Η πρότασή σου είναι λοιπόν να ορίσουμε ένα δικηγόρο, αν κατάλαβα καλά. Να συμπράβουμε την επιτροπή. Να γίνει και μια επιτροπή. Και αυτή θα έρθει και αρχιμένης να ενημερώσει το συμβούλιο και να πάρει να πρόταση. Υπάρχει, ναι, υπάρχει κάτι που θέλετε να τροποποιήσετε στην εισήγηση δικιά σας, κύριε Ρούσιο. Όχι, θέλω να σας πω το εξής. Ότι πριν κοιτάξω να δω αν μπορεί να αντικατασταθεί ο εγκαθαριστής, πήγα πάλι στον εισαγγελέα και ρωτάω. Έχω αυτό το πρόβλημα. Συγγνώμη, αν είναι νόμιμο η αντικατάσταση του εγκαθαριστής. Περιμένετε, αυτό λέω τώρα. Αυτό λέω τώρα. Πήγα λοιπόν στον εισαγγελέα και λέω: Κύριε εισαγγελέα, έχω έναν εγκαθαριστή που μου κάνει εδώ και 12 χρόνια η καθάριση στα νησιωτική τη Άντσα. Του ζητάω να φέρει στοιχεία και δεν μου φέρει τίποτα. Μπορώ να τον αντικαταστήσω. Μου λέει: Φυσικά και μπορείτε να τον αντικαταστήσετε. Λέω: Είναι νόμιμο αυτό. Λέει: Βεβαίως, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο είστε ο εργοδότης του εγκαθαριστή. Εσείς εννοείτε ότι πρέπει να τον ελέγχετε. Άρα, από ό,τι κατάλαβα, έτσι μου είπατε. Και αυτό που μου είπε, σα λέω. Ωραία. Και σα λέω πάλι: Η αντικατάσταση. Είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να μάθουμε τι έχει πράξει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Εντάξει, για να μαζέψω λοιπόν το τέτοιο τις προτάσεις και να δούμε τι θα ψηφίσουμε. Από ό,τι αντιλαμβάνω, υπάρχουν δύο προτάσεις. Εντάξει, λοιπόν. Και οι δύο προτάσεις, στο πρώτο του στο σκέλος, είναι κοινές. Δηλαδή, θα κάνουμε μια επιτροπή όπως πρότεινε ο κύριος Ρούσης. Θα σας ξαναπούμε τα ονόματα μια στιγμή. Είπατε τον κύριο Σταρταμάρα, εσάς, τον κύριο Χίρα, τον κύριο Πάπο και τον πρόεδρο του τοπικού της Αντίστης, τον κύριο Καραμιχαήλ. Γιατί έβαζε τον Σταρταμάρα μέσα στον πρόεδρο σας? Δεν ξέρω, δεν τον πρόεδρο. Είναι έτσι κανιός μέσα γιατί διαχειρίζεται το ηλιοτριβείο. Θα πρέπει να μας δώσει εξηγήσεις αυτός. Λοιπόν, εσείς προτείνετε λοιπόν να γίνει αυτή η επιτροπή, η οποία θα τη συνδράμει στο έργο της ένας δικηγόρος, ο οποίος θα οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, καλά μέχρι εδώ, το οποίο θα ψάξει αυτή η επιτροπή να βρει τι έχει γίνει με αυτή την εταιρεία. Εντάξει, το τι θα πείτε εσείς της επιτροπής με τον δικηγόρο, ποια θα είναι τα όρια σας, τι σας επιτρέπει ο νόμος να κάνετε κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα το δείτε εσείς. Σύμφωνοι. Και θα έρθετε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Να ενημερώσετε το Συμβούλιο. Είχατε πει και τον κύριο Ζαφύρη μέσα ή ξεχάστηκα? Όχι εσείς, δεν θα πείτε. Λοιπόν.
Κοιτάξτε, στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή, παρακαλώ κύριε Πάπο να βάλετε θέμα για ορισμό δικηγόρου που να συνδράμει τη συγκεκριμένη επιτροπή. Εντάξει, βάλτε το μέσα, θα το ψηφίσουμε ομόφωνα από τώρα. Εντάξει, αυτό λοιπόν το πρώτο σκέλος το οποίο συμφωνούν και οι δύο προτάσεις. Μετά οι δύο προτάσεις διαφοροποιούνται. Ο κύριος Ρούσης προτείνει να αντικατασταθεί ο κύριος Βερής με τον κύριο Μαραγκό και ο κύριος Αποστόλου πρότεινε να δώσουμε ένα. Να ενημερωθεί πρώτα το σώμα από την Επιτροπή και τα λοιπά και να έρθει ο κύριος Βερής να μας εξηγήσει εδώ πέρα τι έχει να μας εξηγήσει και τότε να τον αντικαταστήσουμε αν χρειάζεται. Αυτές είναι δύο προτάσεις που καταλαβαίνω εγώ. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα κύριε Βαλατζή. Δεν χρειάζεται να προείστατε κανείς. Ποιος θα την κάνει. Μεταξύ τους παιδί μου. Θέλει και πρόεδρο Επιτροπή, ορίσουμε και πρόεδρο. Κανένα πρόβλημα εγώ δεν έχω. Ορίστε. Ο κύριος Βερής δεν είναι τόσο καιρό. Τώρα το χαίρομαι σαν πρόσφυγα. Εγώ λέω ότι έχουμε δύο προτάσεις, κύριε Σικάκη. Εσείς θα είστε καλά αύριο μεθαύριο για να είστε εδώ πρώτα ο Θεός. Δεν ξέρω, γι' αυτό σας λέω. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Κύριε Πρόεδρε, για να μην πάμε στις καλέτες. Σε ένα μήνα, σε ενάμιση θέλετε. Πείτε εσείς, εσείς στην Επιτροπή. Όχι, πρόεδρε, σε ένα μήνα. Κανένα πρόβλημα. Σε ένα μήνα λοιπόν περιμένουμε να μας ενημερώσετε. Ορίστε. Με τον εκαθαριστή θα έρθει σε επαφή όλοι ή ο δικηγόρος ακόμα καλύτερα που θα ορίσουμε να σας συνδράμει. Ακόμα πιο καλά είναι αυτό. Εντάξει. Και από τον φέρνω εδώ πέρα όλη η επιτροπή με τον δικηγόρο. Λοιπόν, ακούστε και μην πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Είπαμε για την επιτροπή το τελειώσαμε. Το τελειώσαμε. Θέλετε να πούμε τώρα και τις αρμοδιότητες της επιτροπής και τα λοιπά. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Πάει αυτό. Θα τη συνδράμει ο δικηγόρος θα οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή και ο δικηγόρος θα έρθει σε επαφή με τον εκαθαριστή πρώτα ο Θεός να γίνει καλά ο άνθρωπος. Σε ένα μήνα θα έρθει η Επιτροπή να ενημερώσει μαζί με τον δικηγόρο το συμβούλιο του Δήμου μας και σε περίπτωση που είναι καλά και ο άνθρωπος θα έρθει και ο καθαριστής. Αν είναι ακόμα τότε ή αν θέλει να έρθει και σαν πρώην καθαριστής να μας ενημερώσει κανένα πρόβλημα, εδώ πέρα και να τα πούμε. Αυτό πάει και τελείωσε. Ελήφθη απόφαση ομόφωνη. Γι' αυτό. Στο δεύτερο, η πρόταση είναι αντικαθίσταται σήμερα ο κύριος Βερής από τον κύριο Νικόλαο Μαραγκό. Η πρόταση άλλη από τον κύριο Αποστόλου είναι να περιμένουμε πρώτα να περάσει αυτός ένας μήνας, να ενημερωθεί το σώμα από την Επιτροπή και το δικηγόρο και τότε να αποφασίσουμε αν θα αλλάξουμε διαχειριστή ή όχι. Άμα ήδη θα ενημερωθούμε σε ένα μήνα, περιμένουμε ένα μήνα. Οπότε και το βλέπουμε μετά. Αν ο κύριος Βερής παρουσιάσει τα στοιχεία και συνεργαστεί με την Επιτροπή και το δικηγόρο. Άρα συντάσσεστε με την πρόταση του κύριου Αποστόλου. Θα δούμε σε ένα μήνα. Με διευκολύνεται από όλοι. Αν μου το είχατε πει και λίγο πιο νωρίς, θα είχαμε τελειώσει κιόλας. Γι' αυτό κάναμε και το διάλογο. Είδες που βγαίνουν θετικά από τρέλο. Διευθετικά βγαίνουν. Θα μπορούσαμε να το είχαμε τελειώσει. Λοιπόν, συμφωνούμε σε αυτά που είπαμε. Χρόνο παράταση. Σε ένα χρόνο από τώρα. Σε ένα χρόνο από τώρα. Η παράταση που δίνουμε. Στην εκαθάριση που. Ναι, αλλά κοίτα να δεις τώρα κύριε Μαντζαρή, γιατί ξέρεις τι, υπάρχει και το κενό από το 15 μέχρι το 19 όμως. Αυτό το λύσει η αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη δεν το έλυσε, διότι όταν ο κύριος Κατσαρός μας διάβασε εδώ πέρα το χαρτί, ο κύριος Ρούσης. Ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ να έπαιρνα παράταση εφόσον υπήρχε συνεχής νομιμότητα, να το πούμε έτσι, από τα δημοτικά συμβούλια των προηγούμενων Δήμων. Από το 15 έως το 19 υπάρχει κενό. Ο κύριος Κατσαρός που διάβασε το έγγραφο ο κύριος Ρούσης, τότε την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του 9ου Δημολέλου, απευθύνθηκε δις γραπτός στην αποκεντρωμένη διοίκηση όπως με ενημέρωσε χτες το πρωί και ουδέποτε έλαβε απάντηση. Λοιπόν, δεν ξέρω πάντως. Σας λέω, αυτό εγώ το πράγμα δεν ξέρω να σας το απαντήσω. Δεν ξέρω αν έχει νομιμότητα. Ρωτήστε τον δικηγόρο και σε επόμενο συμβούλιο ορίζουμε και το τέτοιο. Ορίζουμε και το χρονικό διάστημα της παράτασης εκαθάρισης. Εφόσον μπορούμε να το δώσουμε. Γιατί υπάρχει κενό. 4 ετών σας λέω. Λοιπόν, ορίστε κύριε Δημαρχή. Το είπα ήδη κύριε Δήμαρχε. Το είπα, ναι. Το ζήτησα.
Μία δωδεκάτου, ναι. Μία δωδεκάτου θα είναι να ενημερωθούμε. Μέχρι μία δωδεκάτου.